Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Θα βγάλουμε... Έχουμε σήμερα... Στέλιο, θα βγει μου είπε. Α, Στέλιο, ναι, ναι, γιατί παίζει και αγώνα. Να πάρουμε τον κύριο Πόντονη. Παρακαλώ τον κύριο Πόντονη. Τζέκι Σιάν. Άκρο ερυθρόλευκη και γυαλιά ζωγράφου. Και βέβαια χρειάζεται την καλύτερη, γι' αυτό την κάνουμε. Και ο Μασούρα χρειάζεται. Με πορθητή μάνταλο και ανακαίνιση. Όχι, μωρέ, αφήστε τα ανακαίνιση ράκια και τέτοια. Δεν το κάνουμε πλάκα. Μακάρι να είχα την ψυχραιμία του Λάκη. Πώ? Τον κύριο Παντονίου. Στέλιο Παντονίου. Μακάρι, ο Λάκη είναι καταρχήν ακούστο. Ο Λάκη είναι ένα καταπληκτικό παιδί που πειραζόμαστε, αγαπιόμαστε. Καταρχήν έχουμε ένα τεράστιο σεβασμό ένα για τον άλλο. Πώ λέγεται αυτό που κάνουν οι Ισπανοί που υποδέχονται? Πασίγια, πασίγια. Πασίγια. Δεν πρέπει να κάνει και ο Πάοκ Πασίγιο στην Τούμπα για τον Ολυμπιακό που πήγε τελικό. Άμα πάρει το κύπελο, θα κάνετε εσεί. Όχι, δεν θα κάνετε, δεν προλάβετε. Ευτυχώ δεν θα προλάβετε. Δεν συγγνώμη. Τον έχουμε. Έλα, Στέλιο. Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε. Εδώ πέρα έχει γίνει χαμό. Λογικό, λογικό να γίνει χαμό. Θα γίνει κάποια εκδήλωση για να τιμηθεί ο Ολυμπιακό που έφτασε στον τελικό του conference από τον ΠΑΟΚ. Αν νικήσει την Τετάρτη την ΑΕΚ, από εμάς τι θέλει ο Ολυμπιακός. Τι να κάνει, αφού δεν τι να παίξουμε. Αφού πρώτα παίζετε... Αφού πρώτα παίζουμε εμείς. Ναι, εντάξει, οκ. Άμα ο ΠΑΟΚ καταφέρει και κερδίσει το Καρεσκάκι και μετά κερδίσει την Τούμπα τον Ολυμπιακό και μετά ο Ολυμπιακός κερδίζει την ΑΕΚ, μετά από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός προφανώς θα αποθεωθεί. Θα αποθεωθεί, ε. Και ούτως άλλως θα αποθεωθεί, γιατί πέρα από την πλάκα, είναι με ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Είναι τεράστιο το γεγονός ότι συμμετέχει σε ένα τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και νομίζω ότι αποδεικνύει το ότι άδικα την υποβάθμισαν κάποιοι την συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι μια ευκαιρία για όλες τις ομάδες να διακριθούν και κυρίως τις ελληνικές. Άνοιξε τον δρόμο ΠΑΟΚ τότε, πριν δύο χρόνια, που έφτασε στα πρέμι τελικά. Προσπάθησε και φέτος και ο Ολυμπιακός φέτος έσπασε το ταβάν και πήγε ως τον τελικό και φυσικά και καλή επιτυχία στο τέλος του μήνα για τον ευρωπαϊκό τελικό. Mm-hmm. Τώρα πριν τον ευρωπαϊκό τελικό έχουμε τον τελικό για τον ΠΑΟΚ, εισαγωγικά, την Κυριακή. Εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για πιθανές εντεκάδες κλπ. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει έναν δικό του τελικό, ουσιαστικά παίζει τον τελευταίο του στόχο, προσπαθεί να παίξει τα ρέστα του, είναι πάλι με την πλάτη στον τοίχο, έχει πάρει την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, κοιτάει τον Ολυμπιακό χωρίς να επηρεάζεται από το τι έχει συμβεί στον Ολυμπιακό, το γεγονός ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό boost, το γεγονός ότι πέρασε τον τελικό. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές στην Κυριακή σε σχέση με την καθιερωμένη ενδεκάδα που έχουμε δει στα προηγούμενα παιχνίδια και ειδικότερα στα ντέρμπι. Απλώς η μόνη επισήμανση που μπορώ να κάνω είναι σε δύο θέσεις. Στη θέση του 10 θεωρώ ότι θα παίξει ο Κωνσταντέλιας και στη μεσαία γραμμή θεωρώ ότι το δίδυμο θα είναι το ΜΕΙΤΕ ΣΒΑΠ. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι οι κλασικοί αυτούς που έχουμε συνηθίσει στα ΔΕΠΕ και είναι και η ενδεκάδα η οποία ουσιαστικά πήρε και τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ, γιατί ουσιαστικά τώρα πλέον δεν θα τα παίξει όλα για όλα για να μπορέσει να κυνηγήσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τις πιθανότητες του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια να έχει να είναι συγκεντρωμένος μόνο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Από την άλλη βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Ολυμπιακός πάει με ψυχολογία στα ύψη και σίγουρα νομίζω και κάποιες αλλαγές στην δική του δεκάδα, γιατί θα υπάρχει καταπώνηση έτσι από το παιχνίδι που έχει μεσοβόμενα και είναι λίγο βεβαρημένο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Το ξέρει αυτό ο Ολυμπιακός, αλλά... Η κούραση δεν υπολογίζεται τόσο πολύ από την πλευρά των παιχτών τουλάχιστον. Φαβορεί, κοίταξε το φαβορεί αυτή τη στιγμή, όπως και να το δει κανείς λίγο κούραση και λόγω τούμπα κτλ. Είναι ο ΠΑΟΚ. Όπως και στα δύο επόμενα παιχνίδια, δηλαδή και με την ΑΕΚ και αυτό και με την ΑΕΚ, φαβορεί δεν είναι ο Ολυμπιακός. Φαβορεί είναι η αντίπαλη του, ξεκάθαρα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να μπει με πατημένο τον γκάζι και με φόρα.
που έλεγε η Τσαπανίδου. Και ότι έχουμε δει στο rotation με τη Λίμπαρ ότι οι παιδιά που μπαίνουν αποδίδουν το ίδιο καλά. Είναι κάτι που οπότε θα πρέπει να το δούμε. Εγώ εκεί κρατάω, κρατάω μικρό καλάθι. Βλέπουμε τα ενδεκάδα. Για τον Τόμας διάβασα, θέλει και έχει πλάκα. Είναι στην τρίτη λίστα σχετική, λέει, με την αμυντική του λειτουργία, αν και center for. Το είδα κάπου στο Γαλλία. Είναι μέρος αυτής της ξεχωριστής λίστας ο Τόμας. Ο Τόμας ο οποίος αυτή η διάκριση του αποδεικνύει και το πόσο προσφέρει όσον αφορά τα αμυντικά του καθήκοντα, το πόσο δίνει μάχη και είναι παθιασμένος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ουσιαστικά είναι μια διάκριση η οποία προφανώς και κολακεύει τον Τόμας, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά έξω από την περιοχή και γενικότερα στα αμυντικά του καθήκοντα είναι εξαιρετικός. Και τώρα που πιάσαμε τον Τόμας, θεωρώ πως τα τελειώματα που έκανε ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια με την Άστον Βίλα και το τελειώμα του Ελκαμπή, νομίζω δείχνουν και το πόσο μπορεί να κάνει τη διαφορά μια ομάδα η οποία έχει έναν center for ο οποίος βάζει goal, σε διαφορά με μια άλλη ομάδα η οποία δεν έχει ένα center for killer, όπου βάζει πολύ εύκολα τα goal. Είναι ξεκάθαρη η διαφορά σε αυτό το τομέα. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό πώς το λες. Ωραία. Εντάξει, έγινε Στέλιο μου, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, γεια σας. Στέλιος Αντωνίου, pauk.gr. Είδαμε και την 11η PAOK.